Γεια σας φίλοι μου και καλώς ήρθατε σε ακόμη ένα βίντεο στο κανάλι. Άλλο ένα βίντεο το οποίο είναι εκτός στούντιο, δύο συνεχόμενα. Είχαμε κάνει και αυτό με τον Εμμανουηλίδη το οποίο είχε να κάνει με ποδόσφαιρο. Σήμερα είμαστε στο γήπεδο μπάσκετ, συγκεκριμένα στην Νίκαια, στο γήπεδο του Ιωνικού, που τους ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Και έχω μαζί μου ένα special guest, Βασίλη Χαραλαμπόπουλο. Καλησπέρα για μένα. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος και, και μεγάλη τιμή για μένα που είστε εδώ τώρα στο βίντεο. Λοιπόν, πώς έχει το σημερινό βίντεο. Όπως είχατε δει στα πένελ με τον Εμμανουηλίδη, όταν ο φιλοξενούμενος ευστοχεί, παίρνω τον χειρότερο παίκτη. Όταν ο φιλοξενούμενος ευστοχεί, παίρνω τον καλύτερο. Το αντίθετο γίνεται με μένα, όταν ευστοχώ, παίρνω τον καλύτερο παίκτη, όταν ευστοχώ, παίρνω τον χειρότερο. 11 σουτ για τον καθένα, 2 από 5 θέσεις και ένα κάτι που θα διαλέξει ο καθένας από όπου θέλει να σουτάρει. Ένα 11ο σουτ, το οποίο θα είναι random. Οπότε, καταλαβαίνετε το concept, πάμε να ξεκινήσουμε, πάμε να βαρέσουμε τα σουτάκια μας. Πριν πάμε όμως στα πρώτα μας σουτάκια, να σας ενημερώσω για το σημερινό μας χορηγό, το HoneyGain. Το HoneyGain είναι μια εφαρμογή η οποία μπορείς να την έχεις ανοιχτή στο background του υπολογιστή σου και ενώ διαβάζεις, κάνεις μια εργασία, κάνεις τη δουλειά σου, το HoneyGain μαζεύει λεφτά για σένα. Προφανώς, μέσω του HoneyGain ούτε πλούσιος θα γίνεις, ούτε μπορείς να ζήσεις από αυτό. Το HoneyGain όμως μπορεί να σου εξασφαλίσει συνδρομές όπως το Netflix σου, το Spotify, είτε να αγοράσεις πράγματα στο αγαπημένο σου παιχνίδι, όπως ένα skin, ένα battle pass ή ένα draftάκι. Για να σταματήσεις να ζητιάνε ευσκόνης από το φίλο σου. Κάτω στην περιγραφή μπορείς να βρεις το link για το HoneyGain ώστε να κατεβάσεις την εφαρμογή και βάζοντας τον κωδικό FIFANOIDEX μπορείς να πάρεις τα πρώτα σου $5 ώστε να κάνεις ένα δυνατό ξεκίνημα. Βρες το link και κάνε την εγγραφή με τον κωδικό. Πάμε στο βίντεο. Οπότε εδώ ξεκινάμε. Ξέρετε ότι παίρνουμε το σύστημα όποιο θέλουμε. Δεν έχει να κάνει με τα shoot το σύστημα. Διαλέγουμε όποιο θέλουμε. Αφήστε τον Κώστα να διαλέξει. Ποιο θες να διαλέξουμε, αγόρινε μου. Με ποιο θες να παίξουμε. Με αυτό. Όχι με αυτό. Δεν κατάλαβα. Με αυτό που. Ωραία. 4-3-1-2. Οπότε ξεκινάμε. Έχουμε ένα αρκετά καλό ξεκίνημα, μπορώ να πω. Γιατί στο πρώτο shoot ο Βασίλης χάνει το shoot που είναι ο captain. Θα μπορούσαμε να έχουμε καλύτερο captain, βέβαια. Εδώ είμαστε και άτυχοι. Είμαστε και άτυχοι, θα μπορούσαμε να έχουμε καλύτερο captain. Κώστα, τι λες να πάρουμε. Δεν μπορούμε να πάρουμε κάτι άλλο εκτός από Βαλβέρδε. Επόμενο selection είναι το δεύτερο και στο δεύτερο σου το Βασίλης ευστοχεί. Οπότε πρέπει να πάρουμε τον χειρότερο, ο οποίος είναι ο Hector, που έχει 81 rating. Αλλά θέλω να μου πεις εσύ ποια ήταν η αγαπημένη σου κάρτα στο FIFA 21. Η αγαπημένη μου κάρτα, θα σου πω. Τι ήταν ο Χρυσός Walker. Αν δεν θέλω να βάλω center back. Ναι, ακριβώς. Τέτοιος είναι. Γι' αυτό χάσε το πρώτο σου. Το κάρμα είναι. Ακριβώς. Κομπλέ είμαστε. Πάμε στους strikers, στο τρίτο pick και στο τρίτο pick εγώ σουτάρω και αστοχώ. Λογικότατο. Και χάνουμε Mbappé, Cristiano Ronaldo, τι pick είναι εδώ και από όλους αυτούς θα πάρουμε τον Suarez στην inform του κιόλας. Πάρα πολύ ωραία πήγε αυτό. Επόμενο pick είναι ο επόμενος striker, στο οποίο έχω σουτάρει εγώ, οπότε το έχω χάσει. Άρα πάλι θα πάρουμε τον... Δεν ξέρω, αλλά θα τον επιλέξουμε γιατί σε rating είναι ο χειρότερος. Θα πάρουμε τον Suarez, ο οποίος έχει πέσει τον Ολυμπιακό. Δεν το ξέραμε. Από εδώ. Επόμενο pick, σουτάρει ο Βασίλης, το έβαλε όπως είδατε, άρα και εδώ θα πάρουμε τον χειρότερο και είναι ο Inform Royce, πάμε στον 86 Royce. Έχουμε άλλο ένα shoot του Βασίλη, το οποίο και πάλι ευστοχεί, έτσι θα πάει φάση, θα πάρουμε και πάλι εδώ τον χειρότερο. Είναι ο Wijnaldum, θα μπορούσε να είναι πολύ χειρότερα τα πράγματα, μια κάρτα η οποία είναι usable γενικά. Ωραία λοιπόν, καλά πήγε αυτό. Ξέρεις τι να μου πεις τώρα. Ναι. Έβαζες Walker center back. Ναι. Τι τερμάτισες εγώ συνήθως. Gold 2, έχω πάει Gold 1 αρκετές φορές. Καλό είναι Gold 1. Ναι. Εντάξει, τουλάχιστον να με κερδίσει τα σουτ, δεν έχει πάει καλύτερο rank. Κάτι είναι αυτό. Κάτι είναι και αυτό. Πάμε στη δεύτερη δική μου διάδα. Εδώ πάλι θα πάρουμε τον χειρότερο γιατί έχω αστοχήσει. Και παραλίγο ο χειρότερος να είναι ο Βαράν. Αλλά είμαστε και εδώ άτυχοι. Και είναι ο Τιάγκο Σίλβα. Θα πάρουμε Τιάγκο Σίλβα. Στο επόμενο pick έχουμε το επόμενο center back. Έχουμε ξανά δικό μου shoot και πάλι το χάνω. Και θα πάρουμε πάλι τον χειρότερο ο οποίος είναι Alderweireld. Το πράγμα πάει εξαιρετικά. Δηλαδή το draftάκι αυτό θα είναι φανταστικό. Θα είναι φανταστικό αυτό το draft. Πάμε στην τρίτη διάδα για τον Βασίλη, ο οποίος εδώ και πάλι ευστοχεί.
χαλαρά. Mm-hmm. Και θα πάρουμε πάλι ένα παίκτη του Ολυμπιακού, τον Ραφίνια. Πρώην παίκτη του Ολυμπιακού, νομίζω έχει φύγει τον Ολυμπιακό Ραφίνια. Αλλά εδώ είναι ο χειρότερος. Πρέπει να επιλέξουμε αυτόν. Πάμε στο αριστερό άκρο της άμυνας. Πάλι ο Βασίλης, πάλι μας πετσοκόβει. Αν και εδώ, ό,τι και να γινόταν, ναι, εντάξει. Θα πάρουμε εδώ τον Didac Villa. Λοιπόν, επόμενη διάδα, δική μου τρίτη διάδα, στο οποίο έχω το πρώτο μου εύστοχο. Είναι η relevant θέση, ισχύει, μας έκανε αυτό η relevant θέση. Θα πάρουμε βέβαια τον Allison, ο οποίος κάνει τουλάχιστον chemistry. Θα πούμε αυτό, κάνει τουλάχιστον chemistry. Πάμε στο επόμενο, το οποίο είναι από Substitutions και είναι πάλι δικό μου, το οποίο... Ας το πω, εντάξει, βάλαμε ένα, μην χάρουμε εδώ πέρα. Εννοείται θα πάρουμε καγεχόν, μην πάρουμε κανένα παρέδες και πάρουμε ένα παίκτη προκοπής. Καγεχόν, πάρα πολύ ωραία. Και ξεκινάμε με το επόμενο pick. Είναι η τέταρτη διάδα που ξεκινάει ο Βασίλης να σουτάρει και ευστοχή φυσικά. Οπότε πάλι εδώ θα πάρουμε τον χειρότερο. Εδώ έχουμε μια επιλογή. Μπορούμε να πάρουμε είτε Πιάτη είτε τον Ταραγκόνα. Και να πάρουμε λογικά. Εδώ, όχι αυτό να πάρουμε γιατί δεν έχουμε και LW στο σύστημα. Λες και να το χρησιμοποιήσουμε. Αλλά εντάξει, δεν πειράζει. Δεν πειράζει, μωρέ. Δεν πειράζει. Επόμενο pick. Και πάλι εδώ ο Βασίλης ευστοχή. Στα δύο αυτά σουτ που είχε στην τέταρτη διάδα και θα πάρουμε πάλι το χειρότερο, ο οποίος είναι ο Καντρέβα. Λοιπόν, ένα άστοχο σουτ τώρα. Το πρώτο μου. Κάτι πρέπει να κερδίσω με αυτό το τρόπο, να το κερδίσω. Τι πρέπει να κερδίσω. Ό,τι κάτι θες. Πρέπει να γίνει. Ό,τι θέλω, ε. Λοιπόν, εντάξει, θα κάνεις ένα story στο Instagram, με παιχτάρα στο μπάσκετ. Συμφωνείς. Ωραία. Πάμε, για να δούμε. Ούτως ή άλλως θα τα βάλει. Οπότε το draft θα είναι άστοχο. Επόμενο pick, έχω δύο δικά μου shoot ξανά στην τέταρτη διάδα και έχουμε εύστοχο ξανά. Πολύ καλό αυτό. Καλό. The ball θα πάρουμε. Εντάξει, παλούτσικη κάρτα είναι, παλεύεται. Και πάμε και στο επόμενο shoot, το οποίο το χάνω. Κλασικά θα πάρουμε τον χειρότερο. Παραλίγο να ήταν ο Κανσέλο, παραλίγο να ήταν ο Μενιέ. Δεν είναι, είναι ο Βερσάλικο. Πάρα πολύ ωραία, 78 pace. Και τώρα πάμε στην τελευταία διάδα του Βασίλη, ο οποίος παίρνει εδώ πέρα το σουτ. Θα το ευστοχίσει στο πρώτο τελευταίο του σουτ. Λιγκαρντίνιο. Θα ευστοχίσει και πρέπει να πάρουμε τον χειρότερο, ο οποίος είναι ο Λιγκαρντίνιο. Εντάξει, Λιγκαρντίνιο θα πάρουμε, εννοείται. Και στο τελευταίο σουτ ο Βασίλης μας κάνει τη χάρη και κάνει άλλο ένα άστοχο μετά το πρώτο που είχε. Και είναι πάρα πολύ καλή στιγμή εδώ για να πάρουμε Έντερ Μιλιτάο. Ήταν ένα κομβικό πικ αυτό. Μιλιτάο. Το βάζουμε στο Αλερόιλ. Κάνει και με όλου και με εθνική στην άμυνα. Ισχύει. Και δίνει και στο Ραβόνι. Ισχύει. Πάρα πολύ ωραία. Και πράσινο. Και στο Βαλβέρδε. Σωστό. Πάμε στα δύο τελευταία δικά μου σουτ. Άστοχο στο πρώτο, όπως είδαμε. Άρα εδώ πάλι θα πάρουμε τον χειρότερο, ο οποίος είναι ο Ντέλε Άλλη. Από όψη και εμείς δεν είναι κακό. Και πάμε και στο τελευταίο μου pick και το τελευταίο μου σουτ. Κανονικό σουτ, το οποίο ευστοχώ και πραγματικά είναι ό,τι χειρότερο. Θα πάρουμε εδώ τον Λάινεζ, δεν ξέρω πώς λέγεται. Τελευταίο σουτ από το κέντρο θα πάρεις. Το κέντρο, ναι. Ωραία, οπότε θα βάλω εγώ τσάλιζο. Στο μάτι το βάλεις. Σε κάθε μάτι που θα μπαίνω, αν μπω ένα, εντάξει, και χάσω θα είναι ένα. Αλλά σε όποιο γονέα μπαίνω στο draft, θα τον αφήνω να βάζει ένα γκολ τον αντίπαλο. Και θα προσπαθήσω να κερδίσω μετά. Θα αφήνω να βάζει ένα γκολ. Σκληρό. Αλλά πρέπει να βάλει στο κέντρο. Πότε δεν ξέρεις. Πότε δεν ξέρεις. Πάμε για τα δύσκολα. Για να δούμε. Λοιπόν, ο Βασίλης έριξε το random shoot, επέλεξε από το κέντρο, το έχασε, βάλαμε και ένα challenge. Δεν το κατάφερε να το κερδίσει το challenge βέβαια, οπότε θα παίξουμε κανονικά το draft. Οπότε, εφόσον το χάνει, μπορώ να διαλέξω όποιον θέλω εδώ πέρα. Και είναι ο Μεντί και θα πάρω το Μεντί, να πω την αλήθεια. Γιατί παίζει να μας κάνει Μεντί άσχημα εδώ πέρα, με τριγωνάκι. Λοιπόν, αφού είναι τελευταίο shoot, θα βάλω κι εγώ ένα τελευταίο challenge. Θα στώρω κι εγώ από το κέντρο. Άμα το βάλω, κάνω την draft θέλω. Oh. Ανερούνται όλα, ό,τι σου έχει κάνει, τίποτα. Αλλά το βάλω το κέντρο. Okay, bye. Λοιπόν, για φέρα. Oh, come on!
λίγο, δεν είχα μέσα, ξέρεις. Έβαλα παραπάνω δύναμη, νόμιζα να αντίσταση του μπασκετ. Καλό ήταν. Το βάζα. Καλό ήταν, πήγε καλά. Α, πολύ καλό. Και το τελευταίο μου σουτ, και εγώ ήθελα να το πάρω από το κέντρο. Το πήγαμε full γιόλο στα δύο τελευταία σουτ. Και εγώ έβαλα ένα challenge. Ούτε και εγώ το κέρδισα το challenge αυτό για να μπορέσουμε να κάνουμε ό,τι draft θέλαμε. Αν το βάζαμε από το κέντρο, τώρα θα είχαμε κάνει όποιο draft θέλαμε. Αλλά δεν το κέρδισα, οπότε χαμένο και αυτό το σουτ. Επιλέγω τον χειρότερο εδώ. Ο χειρότερο είναι ο Σεμέδο, ο οποίο είναι για την Μπαρτσελώνα. Εντάξει. Οκ, okay, δεν ήταν άσχημο αυτό. Και φυσικά στο τελευταίο pick θα διαλέξω το χειρότερο γιατί ο Βασίλης προφανώς έβαλε 8 στα 10 σούτ, ενώ εγώ έβαλα 3 στα 10. Άρα με κέρδισε overall. Άρα και εδώ θα πάρουμε το χειρότερο, ψηλό irrelevant, θα πάρουμε τον Τζόνσον. Λοιπόν, μια και έχουν βγει οι τελευταίες τώρα οι πρώτες πληροφορίες βασικά για το FIFA 22, πώς θα βλέπεις τα πράγματα. Θα παίξουμε FIFA ή θα το παρατήσουμε πάλι. Αν είσαι το 21, θα το παρατήσουμε. Αν είσαι το 21, δεν το παρατήσουμε. Ναι, δεν πάει. Δεύτερη συνεχόμενη χρονιά δεν πάει. Οπότε να ευχηθούμε για κάτι καλύτερο στο 22. Σίγουρα. Θα είναι και 20 παιχνίδια από ό,τι έχω μάθει. 20 παιχνίδια, θα φύγει και εσύ δύο ακόμα. Είπαμε. Όχι, δύσκολο. Ένα και πολύ. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω που ήσουν στο βίντεο. Ήταν τιμή μου. Δεν ξέρω αν θα δει τον draft μετά. Θα το δω. Γιατί θα προσπαθήσω πάρα πολύ να το κερδίσω αυτό το draft. Καλή επιτυχία. Γιατί έχουμε ένα story στη μέση που μπορεί να γίνει, οπότε δεν ξέρει πότε. Καλή επιτυχία. Λοιπόν, σε πιστεύω πολύ. Να είσαι καλά, πάμε να ξεκινήσουμε τον draft να παίξουμε. Λοιπόν, αυτό είναι το draft. Αυτό είναι το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε αυτή τη στιγμή. Αυτή είναι η βασική δεκάδα που μπορούμε να φτιάξουμε αυτή τη στιγμή και να είναι. Καταπληκτικό. Ναι, είναι καταπληκτικό. Είναι καταπληκτικό. Εντάξει, ήταν λογικό έτσι όπως πήγαινε το draft, έτσι όπως πήγαινε τα σουτάκια. Μα δεν μπορείς να βάλεις τίποτα από σουτ, λογικό είναι να πάει έτσι. Ο πάγκος. Δεν μπορούμε να φέρουμε και πολλά πράγματα τον πάγκο. Αλλά έχουμε ένα challenge το οποίο έχουμε. Κι άλλο ένα challenge ουσιαστικά και ένα κίνητρο ας πούμε, για να κερδίσουμε αυτό το draft. Έχουμε πει, αν κερδίσει αυτό το draft, αυτό το κακό draft, θα ανεβάσει το story ο Βασίλης ότι είμαι παικτάρα στο μπάσκετ. Μπορεί να μην ισχύει, αλλά δεν πειράζει, τον αναγκάσω να το κάνω. 4 στα 4 θέλω, θα με βοηθήσεις να το κάνω. Πρέπει να το κερδίσουμε. Δεν ξέρω πώς γίνεται να το κερδίσουμε αυτό, αλλά θα προσπαθήσουμε. Θα προσπαθήσουμε και ό,τι γίνει. Λοιπόν, δεν έχω ξεχάσει κάτι. Αυτή είναι η ομάδα, ξαναδείχνω. Πάμε να μπούμε στο draft, να δούμε τι θα γίνει, ρε παιδί μου. Ξέρω, δεν ξέρω πώς μπορεί να πάει με αυτήν την ομάδα. Πάμε να δούμε. Λοιπόν, πρώτο match, πρώτος αντίπαλος. Και έχει μια πολύ έτσι όμορφη, ωραία ομαδούλα. Πελέ, Ναζάριο, Moments Maldini. Γρήγορα εγώ το είδαμε, παίζουμε και στο PS5, οπότε φορτώνει full γρήγορα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε στο πρώτο παιχνίδι. Μπορούμε να περάσουμε έστω ένα γύρο. Εγώ επιτυχία θα το θεωρήσω όμως το καλό. Πάμε. Έλα, Κωστάκα! Έλα! Αλλαγμένα κουμπιά! Απίστευτο! Ω, αποβγήκαμε απέναντι! Απίστευτο, ρε μαλάκα, δεν γίνεται αυτό, δεν γίνεται! Γαμώτο! Παραγκώνα! Τι να πήραμε! Ω, τι κάνει! Ρε! Ω, αντέξει! Αμα! Σου άρεσε, όχι! Σου άρεσε, κόμιζε! Τρομερό κόρδο. Ντελε Άλλη. Ω, περνάει Ντελε Άλλη. Νεόλ, κολλάσω Ντελε Άλλη. Από πότε είναι αυτή η εφημερίδα. Απίστευτο. Απίστευτο, δεν πάμε. Πάρε το Ραγκούτα, αυτή είναι μεγάλο αγώνα. Ναι, ο Σάιντ. Σωστό. Τελεάλη, δύο γκολ από πότε είναι και αυτή η εφημερίδα. Απίστευτα πράγματα, έτσι. 2-0. Θα περάσουμε τον πρώτο γύρο. Πού τι κάνει. Βαλβέρντε, ναι, 3-0. Άντε, γεια σας. Άντε, γεια σας. Αμάν, γιατί είσαι τοξικός τώρα. Η ομάδα πετάει. Πετάει. Ω, Ταραγκόνα, έχω πατήσει σου. Έχει πάτα και τώρα. 4-0. Άνετο. Άνε το πρώτο ματσάκι. Πήγαν το επενδυμί σου, πες ότι ξεχάζει. Οπτικό ποδόσφαιρο. Τρομερό ποδόσφαιρο. Κάνεις ρε πέντε μόνο. Φέντε Βαλβέρντε. Ωρε Λιγκαρντίνιο. Όχι. Μα
Μάλλον εξπέκτη. Μόνο του Μάλλον εξπέκτη. Πάμε με κολλό του πουθενά. Την έντυπη λίγη τη μία. Κρίμα, κρίμα. Λίγο Χαβιέρ το πάνω. Ναι, ναι, έρχεται πάνω. Τι, τι όντο μπλουφ ήταν αυτό τώρα. Του Θεού. Όχι ρε. Ουρουγουανή μαγεία. Τι είναι γίνει. Ωπ! Ωωω, τι άκου σύρπη που παίζει με εμπειρία. Θέλει σοβαρότητα. Πάρει προσωπικά βλέπω. Είναι τούπι personal. Μπράβο Κώστα, μπράβο Κώστα. Το κατάφερες, 2-1 και το χάσαμε. Ωρε Ραφίνια. Φαρμακερίζει τώρα παιδί. Ωραίο πρώτο μηχρόνο, λίγα κολμπήκανε, πάμε. Τι γίνεται, ω! Αμάν, έχουμε παιχνίδι. Ω, κανένα φαουλ. Όμορφο. Δεν μπορώ να κόψω. Πότα. Έλα, τι κάνεις! Τι είναι αυτό! Παλιά του σχόλια την κατεβάζει αυτή. Όπου θα να δίνει και αυτή. Φανταστική παλιά. Πού ήταν αυτή. Πού την ταραγωνία. Αμάν, τι είναι. Αμάν. Κάν! Ταραγώνα! Όχι! Σου άρεσε. Σου αρέσιμο. Σου αρέσιμο. Όχι! Τι έλεγε, ήταν. Όχι! Σε μένα δεν του αφήνει. Τι. Αμάν. Εκτεθήκαμε πολύ άσχημα. Ποτέ σε 0-4-4. Είμαστε ευάλωτοι. Και μπροστά τώρα πια. Πάτησε κι εσύ. Όχι, να πατήσω. Όλα καλά, όλα καλά, θα το κλέψουμε μπροστά. Έχαρε, πώς το βάλε. Όχι! Πού είναι η άμυνα! Άμυνα! Πάνω είναι, ρε. Ωωω, γίναμε. Ω! Τι ήταν αυτό? Τι κάνει! Θα το φάμε τώρα αυτό. Όχι! Ραφίνια! Να το κάνω. Τι γίνεται, ρε, πάμε να χάσουμε το μάτσο. Από... 4-0 θα το χάσουμε το μάτς, φαίνεται. Πού να τρέξει το 20-0. Oh, δεν είναι offside, λέει. Πω, πω, τι, τι λούσιμο πάμε να κάνουμε τώρα. Τι τσόκ είναι αυτό. Ωραίο είναι. Είναι το ραγκούνα. Δεν έχω κάνει, δεν με ξεφέξω. Ε, μάλα καν. Να μην θέλω το χέρι. Δεν είναι. Δεν είναι Κώστα. Δεν το χάσεις αυτό. Κώστα! Δεν το πιστεύω ότι χειρά χάσαμε. Έχουμε άλλη μια. Όχι Κώστα, όχι Κώστα. Ψάιντ είναι. Τον καλύπτει. Τον καλύπτει. Δεν παίρνει και την κόντρα. Ε, τελειώσαμε. Δεν το πιστεύω το τσοκάραμε αυτό. Όχι, 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 όχι Κώστα, όχι. Όχι Κώστα. Κόντρα μονολίδι, πάμε αλλά. Δεν το πιστεύω. Όχι, όχι απλά ότι χάνουμε στον πρώτο γύρο. Κερδίσαμε 4-0 το διανοήξε αυτό. Κερδίσαμε 4-0 και χάσαμε 4-5. Ήτανε δύσκολο, αλλά πιστεύω ότι μπορούσαμε να πάμε ένα γύρο ακόμα. Δηλαδή, η άμυνα ήταν πολύ δύσκολα πίσω. Λοιπόν, δυστυχώς έχουμε μόνο ένα μάτς. Γενικά τα IRL challenge με food draft δεν έχουν πάει καλά μέχρι τώρα. Έχουμε ένα με τον Μίτσο. Έχουμε φέρει καλούς παίκτες γι' αυτό. Ισχύει, έχουμε φέρει παίκτες. Ένα με τον Μίτσο. Χάσαμε τον draft, έπαιξε και εκείνος, το χάσαμε. Παίξαμε εδώ τώρα με τον Βασίλη. Πάλι μας πετσόκοψε τον draft. Το χάσαμε γιατί έφερα και τον άμπαλο να παίξουμε. Το τσοκάραμε επικό.
επικό τσοκάρισμα, επικό. Αλλά τέλος πάντων, νομίζω ότι αυτά τα βιντεάκια είναι πιο πολύ fun, ας πούμε, και όχι τόσο πολύ για το gameplay και το να κερδίσουμε τον draft. Καλό θα ήταν να παίξουμε και κάνα παιχνίδι παραπάνω κάποια φορά που θα κάνουμε ένα τέτοιο challenge, αλλά σήμερα δεν είναι αυτή η μέρα. Όπως και να έχει, την επόμενη φορά μπορεί να υπάρξει. Οπότε γράψτε μου τι άλλο challenge θα μπορούσαμε να κάνουμε σχετικό με μπάσκετ, ποδόσφαιρο, κάποιο άθλημα. Φέρουμε τη τσίπα. Κάποιο άθλημα, οτιδήποτε real challenge, όχι απαραίτητα άθλημα ή οτιδήποτε τέτοιο. Άμα θέλετε, γράψτε μου ιδέες κάτω στα comments. Κάντε like αν σε εσάς φυσικά γιατί βοηθάει πάρα πολύ. Πάμε να σπάσουμε το like. Δεν βάζω κάποιο συγκεκριμένο αριθμό, αλλά δώστε το like. Και θα τα πούμε σε επόμενο βίντεο. Μέχρι τότε, γεια χαρά.